Να σας καλωσορίσω κι εγώ με τη σειρά μου εδώ στην καρδιά της Ελλάδος, στην έδρα της περιφέρειάς μας, στη Λαμία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ από καρδιάς που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και είστε σήμερα όλοι εδώ. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Υπουργό, τους εκπροσώπους των κομμάτων, ασφαλώς τους συναδέλφους αυτοδιοικητικούς, τους φίλους βουλευτές και βεβαίως τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του ΕΣΥΟΥΡΟΥ για την πολύ μεγάλη τιμή που μας κάνουν σήμερα. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας και την Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας για την πρόσκληση και τη δυνατότητα να χαιρετήσω τη σημερινή εκδήλωση, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα και ουσιαστική, αλλά αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία θα εξετάσουμε πάρα πολύ σοβαρά και ήδη συζητάμε το ζήτημα μέχρι να έρθει η ώρα της αδειοδότησης των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών να βρούμε έναν τρόπο ώστε τα περιφερειακά μέσα να πληρώνουν μειωμένο ειδικό φόρο τηλεόρασης όπως πληρώνουν πλέον τα εθνικά προκειμένου να μην υπάρχουν ζητήματα μη ισότιμης φορολογικής μεταχείρισης. Η αδειοδότηση λοιπόν των περιφερειακών καναλιών δεν πρέπει να γίνεται με πλειοδοτικό διαγωνισμό. Μόνο η Ελλάδα λοιπόν και η Πολωνία, σε όλες τις άλλες πολιτισμένες χώρες της Ευρώπης, αυτό το οποίο γίνεται είναι υπάρχει το λεγόμενο beauty contest, δηλαδή υπάρχουν κριτήρια και αυτός είναι ο σωστός τρόπος και για τα περιφερειακά κανάλια, κατά την άποψη της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, επί ημερών της Νέας Δημοκρατίας, αυτό θα είναι το νέο αδειοδοτικό πλαίσιο για τα περιφερειακά κανάλια. Και σας διαβεβαιώνω ότι στο πλαίσιο της ειλικρίνειας και των συγκεκριμένων εξαγγελιών, εμείς θα είμαστε δίπλα σας σε όλη αυτή την προσπάθεια. Η οκτησία των μέσων ενημέρωσης πρέπει να είναι διαφανής και να παρακολουθείται στενά από την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή, ώστε να διασφαλίζεται η πολυφωνία και αντικειμενικότητα. Μέρος του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, του σύντροφου Δημήτρη Κουτσούμπα, θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε το χαιρετισμό στη σημερινή σας ημερίδα. Θεωρούμε πολύ σημαντικό το ρόλο που επιτελούν και πρέπει να επιτελούν οι περιφερειακές τηλεοράσεις, ευρύτερα τα περιφερειακά και τοπικά μέσα ενημέρωσης. Διαζύγιο από την περιφερειακή τηλεόραση ζήτησε για επίσημα ο πάροχος της Digia. Είδηση πρώτου μεγέθους που προέκυψε στην ημερίδα για την περιφερειακή τηλεόραση που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το περασμένο Σάββατο στη Λαμία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της Digia, Νίκος Μαστοράκης, ζήτησε ουσιαστικά να απαγκιστρωθεί ο πάροχος από τα περιφερειακά μέσα, με το γάντι να σηκώνει ο πρόεδρος της Ένωσης Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας Αντώνης Δημητρίου, λέγοντας πως τα περιφερειακά μέσα αναζητούσαν ήδη εδώ και χρόνια αυτή την εξέλιξη, ώστε να απαλλαγεί η περιφερειακή τηλεόραση από τη λεόντια και καταχρηστική, όπως τη χαρακτήριζα, σύμβαση. Αν δεν είμαστε μαζί, η λύση είναι να χωρίσουν οι δρόμοι μας. Αν χωρίσουν οι δρόμοι μας, αυτό θα έλεγα ότι είναι πολύ πιο σωστό επιχειρηματικά, κυρίως επιχειρηματικά, να το αποφασίσει η ίδια η Digia. Η Digia, καλός ή κακός, και δεν έχει σημασία να πηγαίνουμε πίσω, υποχρεώθηκε να αναλάβει και τη μεταφορά του σήματος των περιφερειακών καναλιών. Εμείς βλέποντας και το μοντέλο και την όλη λειτουργία της εταιρείας, σας λέμε ότι αυτό για την Digia είναι ζημιογόνο. Και λέμε επίσης, και σας είπαμε και στην ΕΕ μπροστά, ότι εμείς δεν επιθυμούμε να το έχουμε αυτό. Και μάλιστα αντί να ακούμε ένα ευχαριστώ, να ακούμε μονάχα παράπονα. Δεν υπάρχει λόγος. Προτείναμε λοιπόν, και αν θέλετε, ελάτε. Πάμε να δούμε και την ΕΕ. Υπάρχει χρόνος, διότι η άδεια είναι μέχρι το τέλος του 28. Έχει τρέξει μόνο 4 χρόνια. Έχουμε άλλα 11 μπροστά μας. Έχουμε χρόνο. Ελάτε. Πάμε μαζί στην ΕΕ, πάμε και στο Υπουργείο, να τα αναλάβετε εσείς. Να αναλάβετε το κόστος του φάσματος, να αναλάβετε ό,τι αναλογούν, ό,τι επενδύσεις και να παίρνετε και όλα τα έσοδα. Και από εκεί πέρα βρείτε όποιο μοντέλο θεωρήσετε πιο πρόσφορο μεταξύ σας για το πώς θα πληρώνετε και το πώς θα μειώσετε το κόστος. Επομένως, το γάντι το είχαμε ρίξει πρώτα εμείς, Σπύρο, αλλά αν και με τη σημερινή συζήτηση, αν ξαναείπες, το σηκώνουμε εμείς. Και λέμε, ελάτε. Βεβαίως. Αυτό είναι ευχάριστο. Να το μεταφέρουμε στην πολιτική ηγεσία. Δεν κοπτόταν ότι θέλει να κάνει με την ΕΡΤ. Ας το κάνει η ΕΡΤ και να πληρώνουμε την ΕΡΤ. Στην πολιτική ηγεσία να μεταφέρετε, παρακαλώ, μπορείτε να μεταφέρετε και εγγράφως.
Και εμείς θα παρεύουμε και θα πούμε: ΕΡΤ να πληρώνουμε, επειδή είναι δημόσιο οργανισμό. Η μεγάλη κόντρα που εξελίχθηκε ενώπιον μάλιστα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, αλλά και πολιτικών παραγόντων, έλαβε περαιτέρω διαστάσεις με φόντο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σήματος των περιφερειακών και εθνικών τηλεοπτικών σταθμών. Έστω ότι σε μία πεζίτα έχουμε 5 κανάλια που σήμερα εκπέμπουν σε 2 Mbps. Και θέλει ένα από τα 5, αγαπητέ Αντώνη, να γίνει 3 Mbps. Πολύ ωραία. Δεν είναι λογικό εκείνος που θα εκπέμπει με 3 ή με 4 Mbps, που θα έχει πολύ καλύτερη ποιότητα, που θα τον δει ο τηλεθεατής. Δεν είναι λογικό να πληρώσει παραπάνω σε σχέση με τους άλλους 4, οι οποίοι θα συνεχίσουν τα 2 Mbps. Λυπάμαι που εκρήγνημαι, αλλά βγήκατε εδώ και είπατε αναλήθειες. Πρώτη φορά άκουσα σήμερα ότι για να αυξήσω τα κανάλια, την ποιότητά σου, έλα να μου πληρώσεις. Εμείς δεν θα αποδεχτούμε άδειες λειτουργίας κουτσουρεμένες και τεχνικώς υποδέστερες των άμεσων ανταγωνιστών των εθνικών καναλιών που είναι οι ανταγωνιστές μας. Αυτό όχι μόνο παραβιάζει άρθρα του συντάγματος, αλλά παρέπει και το μισό δίκαιο ανταγωνισμού. Γιατί ξέρετε τι μου λέει? Αν δεν πληρώσεις, σου παίρνω μισό το φάσμα. Σταματάς να εκπέμπεις. Τι σημαίνει αυτό? Σταματάτε όλοι εσείς. Κλείνετε τις επιχειρήσεις σας. Μην το επικαλείστε. Όταν λέτε φάσμα πληρώνετε, να λέτε και το ποσό. Για την περιφέρεια πληρώνετε 2 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο. Και πήρατε όλο το φάσμα όλης της χώρας με 18.600. Κάναμε πίσω, εγώ, Σιμόπουλος και άλλοι που είχαμε αγοράσει. Μας είχε εξαπατήσει το κράτος. Μας έβαλε και αγοράσαμε μηχανήματα για να εκπέμψουμε ψηφιακά. Και σε 6 μήνες από την αγορά μας το επέβαλε με νόμο. Σε 6 μήνες μας λέει τώρα πάω στην Τίτζα. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 92 κανάλια περιφερειακά. Πριν από 2 χρόνια ήταν 90. Τη βδομάδα αυτή άνοιξαν 2. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Αυτή είναι η αριθμή. Εσείς κλείνετε ένα διακόπτη έτσι, επειδή δεν πληρώνει κάποιος από εμάς. Για δέστε τα μεγάλα κανάλια πόσα σας χρωστάνε. Πολλαπλάσια. 4 εκατομμύρια σας χρωστάνε τα μεγάλα κανάλια τώρα. Εμείς πόσο? Και εν πάση περιπτώσει, εδώ έγινε και η εξής μείωση. Εδώ αρχίσαμε και λέγαμε ανοιγοκλίνουν τα κανάλια. Εγώ ανοίγω, κατεβάζω την τιμή. Επιτρέψτε μου, όλο αυτό ξεφεύγει από τα όρια της δημόσιας λειτουργίας στην οποία ασκούμε όλοι μας. Ζητούμε μετεπιτάσεως να καταργηθεί το 20% για τον εξής λόγο. Μας έκανε μη ανταγωνιστικούς. Όταν στα εθνικά κανάλια το 20% έγινε 5, δηλαδή 4 αναγόμενο, και αφήνει εμάς το 20% την περιφέρεια, δηλαδή στα 8,8 εκατομμύρια ευρώ, μας αφήνει το 20%, μας τελειώνει ανταγωνιστικά. Όπου και αν πας, σου λέει με φόρο, φύγε. Τα ακούσαμε από τον Πρόεδρο έως και συγκινητικά. Ένας αγώνας 30 ετών που κατατέθηκε εδώ κόπος, μεράκι, υδρότας, πάθος από ανθρώπους που δημιούργησαν την περιφερειακή τηλεόραση και έφτιαξαν αυτό το θεσμό, το οποίο σήμερα απολαμβάνει γενικής εκτίμησης, το εννοώ, διότι οι παθογένειες των εθνικών καναλιών δεν υπάρχουν στην περιφερειακή τηλεόραση και ο πλουραλισμός και η πολυφωνία και η ελεύθερη διάδοση των απόψεων υπηρετούνται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και δεν υπάρχουν τα ακραία φαινόμενα πολιτικών διαπλοκής και όλων τις παθογένειες που έχουμε ζήσει όλο αυτό το διάστημα. Με βάση τον νόμο Παπά, αγνοούνται πλήρως και έτσι οι ήδη λειτουργούντες περιφερειακοί σταθμοί, με βάση τη φιλοσοφία του νόμου Παπά, βρίσκονται αντί σε πλεονεκτικότερη, σε δυσμενέστερη θέση από κάποιους επίδοξους επιχειρηματίες που θα εμφανιστούν ατσαλάκωτοι με το κουστούμάκι τους και χωρίς ούτε καν να έχουν. Γιατί ο νόμος επιτρέπει να έχει μια υπεύθυνη δήλωση και να πει σε 6 μήνες θα έχω κανάλι, θα έχω προσωπικό, θα έχω εγκαταστάσεις, θα έχω περιεχόμενο και παίρνω την άδεια. Ο ανταγωνισμός είναι εξ ορισμού εξοντωτικός. Για αυτούς που έχουν φτύσει αίμα να φτιάξουν αυτό το κανάλι για να το φτάσουν εδώ. Δεν μπορούν να τους αναγνωρίσουν εξ ορισμού. Με την αγωνία του να είμαστε αμέσως στα σπίτια όλων, πολλοί από εμάς αγοράσαμε πομπούς ψηφιακούς, κύριε Δημητρίου, του Κρήτη, εμείς, πιθανώς και άλλοι συνάδελφοι, αγοράσαμε πόπους ψηφιακούς για να εκπέψουμε το σήμα μας. Αμέσως, μην χάσει η τοπική κοινωνία ο τηλεθεατής ούτε μια μέρα το σήμα του. Να μπει αμέσως την ψηφιακή. Πάλι εμείς δείξαμε την ευαισθησία μας, χωρίς να υπάρχει κάποιο σχέδιο για το πώς θα πάμε και πού θα πάμε. Ρισκάραμε. Ήταν εύκολο σε αυτές τις εποχές, δεν ήταν. Μας έμειναν αυτά τα μηχανήματα. Γιατί ούτε η DJ τα πήρε μετά να τα χρησιμοποιήσει τουλάχιστον. Και βέβαια να αρθεί οποιαδήποτε ανισότητα σε σχέση με την τηλεόραση εθνικής εμβέλειας, κυρίως στην ποιότητα, πρέπει να βλέπουν στο γυαλί όλα τα κανάλια με τον ίδιο τρόπο και αφήστε να ξεχωρίσει ο καθένας με τις δυνατότητές του, με το περιεχόμενό του, με το πώς θα λέει τις ειδήσεις
και το αν θα έχει γραμμή ή δεν θα έχει γραμμή, αν θα είναι ανεξάρτητος ή όχι, και αν, όπως είπε και ο πρόεδρος πριν, η δημοσιογραφική του ομάδα δώσει το χρώμα, την εγκυρότητα και την ποιότητα στον τηλεθεατή. Άλλωστε έχει τον τηλεκοντρόλ και θα μας επιλέξει ή όχι. Το 1998 βρήκαμε μια διάταξη, αυτή την περιβόητη νομιμότητα, που πήραμε βεβαιώσεις νομίμου λειτουργίας με το 2644 νόμο, νομίζω, που έλεγε λειτουργούμε νομίμως. Εάν δεν υπήρχε αυτή η βεβαίωση, δεν θα υπήρχαν επιχειρήσεις τηλεοπτικές περιφέρειας σήμερα, θα ήταν άλλοι. Γιατί αυτό μας κράτησε. Διότι αν μεταβιβαστεί η επιχείρηση ή πάει καινούρια, δεν έχει δικαίωμα εκπομπής μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν, βάσει των βεβαιώσεων του 1998, βάσει του νόμου του 2644, γι' αυτό υπάρχουν οι επιχειρήσεις αυτές. Και τις συντηρούν όλοι δουλεύοντας με προσωπική εργασία αυτών και των οικογενειών τους. Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να ζητήσουμε από την πολιτική ηγεσία να διακόψουν καμία δικτύωση. Αυτό μας χαρακτηρίζει. Είμαστε καθαρά περιφερειακοί σταθμοί. Δεν θέλουμε δικτύωση. 30 χρόνια αποδείχθη ότι δεν το κάνουμε. Μόνο το κάνουν κάποιοι που έχουν κάποιους στόχους. Η περιφερειακή τηλεόραση θέλει νοικοκύρεμα, κυρίες και κύριοι. Θέλει εύκολο έλεγχο. Θέλει ρόλο σοβαρής ύπαρξης και λειτουργίας. Με πλούσιο διάλογο και με καλύψεις. Με περιφερειακές συνυπάρξεις και συγκρίσεις περιοχών, παραδόσεων, αντιλήψεων, επιτυχιών, επιχειρήν, ανθρωπίνου λόγου και δυνατοτήτων. Η περιφερειακή τηλεόραση χρειάζεται ειδική μελέτη, άλλη λογική λειτουργίας και άλλη διαβούλευση με ενεργό ρόλο στη συμμετοχή περιφερειακών φορέων. Στην περιφερειακή τηλεόραση και σε αυτή την αίθουσα εδώ σήμερα, με πάσα ειλικρίνεια λέω ότι δεν μπορούμε να μπούμε στο ίδιο κεφάλαιο νόμου με τα κανάλια, τα περιφερειακά, λεγόμενα περιφερειακά της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Είμαστε κάτι διαφορετικό. Σήμερα, μάλλον κάποιοι περισσότεροι μας ανέχονται παρά μας τείνουν χέρι βοηθείας. Είμαστε σε ένα δύσκολο σημείο για το οποίο θα πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί. Στην πρώτη θεματική συζήτηση άνοιξαν κάποια θέματα και πραγματικά έτσι καλύφθηκαν πολλές δικές μας θέσεις, όπως ήταν η κάλυψη των περιοχών, των λευκών περιοχών, του ΕΔΟΕΑΠ το 2%, του τηλεοπτικού φόρου, της κατάργησης του τηλεοπτικού φόρου που έχουμε, τα τεχνικά θέματα και ιδιαίτερα ένα θέμα με τις παράνομες δικτυώσεις που υπάρχουν, το φαινόμενο ότι ιδιαίτερα τελευταία των τοπικών τηλεοπτικών σταθμών στην Αθήνα, στην περιφέρεια, είτε για πολιτικούς ή για εμπορικούς σκοπούς, και για τις χρεώσεις της DJ. Όπως αποδείχτηκε, νομίζω, από όλη αυτή τη διαδικασία που έγινε, ένα πράγμα σημαντικό είναι ότι υπάρχει χαμηλή ποιότητα στα περιφερειακά κανάλια. Είναι τα μειονεκτήματα των περιφερειακών καναλιών. Στη μισή ποιότητα από ό,τι παίζουν τα εθνικά. Αποδείχτηκε ότι δεν καλύπτονται στην περιφέρεια κατά πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από ότι τα περιφερειακά κανάλια καλύπτονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Άρα εμείς που εκπέμπουμε μόνο στην περιφέρεια υφιστάμεθα αυτή τη μείωση, ας το πω, της αξίας μας σε σχέση με τα πανελλαδικά κανάλια που καλύπτουν το 95%. Εγώ στη δικιά μου περιφέρεια περίπου το 78% νομίζω, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οπότε έχουμε μια μικρότερη αξία. Ήδη είμαστε δηλαδή υποβαθμισμένοι σε κανάλια. Αποδείχθηκε βέβαια ότι ο ειδικός φόρος είναι 3-4 φορές επάνω, 5% στα πανελλαδικά κανάλια, 20% στα περιφερειακά. Ανάπτυξη της περιφέρειας. Μέσα από εκεί είχαν λυθεί όλα τα θέματα, εάν το πίστευαν οι πολιτικοί. Να πούνε, διαχωρίζουμε αυτούς γιατί θέλουμε να αναπτυχθεί η περιφέρεια. Γιατί ποιος αρνείται ότι η διάδοση πληροφοριών και ενημέρωση του πολίτη δεν είναι ανάπτυξη. Εκεί έπρεπε να στηριχθεί όλοι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ποτέ δεν μας ενέδεξαν σε κανένα πρόγραμμα. Είμαστε έξω από όλα. Για να μην πω για τράπεζες. Για να μην πω για τράπεζες ότι εμείς το σύστημα αυτό το περιβόητο, εμείς το ακούμε, αλλά δεν το ξέρουμε ποιο είναι αυτό. Στο σύστημα αυτό δεν θα βρείτε από εμάς σε κανένα παίρνει αέρα πατέρα λεφτά. Ακούγοντας τους ομιλητές σήμερα, πρέπει να ομολογήσω ότι μου δημιουργήθηκαν περισσότερα ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο του Συμβουλίου και την πιθανή αδειοδότηση. Περισσότερα λοιπόν ερωτήματα από αυτά που είχα πριν ακούσω τους σημερινούς ομιλητές. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από την αρχή λίγο της εμφάνισης της μη κρατικής
τηλεόρασης. Έχω την αίσθηση και είμαι σε αυτή την αγορά από το 1975, ότι πολλά οφείλονται στο γεγονός ότι η πολιτεία, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, άφησε να φυτρώσουν αυθαίρετα και όταν αποφάσισε, υποτίθεται, να βάλει κάποια τάξη, βρέθηκε στην ίδια δύσκολη θέση που βρίσκεται η πολιτεία μας με την τακτοποίηση των αυθαίρετων κτισμάτων. Αν έχουμε αυτό κατά νου, θα καταλάβουμε γιατί δημιουργούνται τόσα πολλά προβλήματα είτε με την νομοθεσία, είτε με την λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών, είτε γενικότερα με την λειτουργία της ίδιας της αγοράς. Εκείνο που καταρχήν σκέφτηκα ακούγοντας τις σημερινές τοποθετήσεις ήταν, για παράδειγμα, τι θα κάνουμε σχετικά, αναφέρομαι τώρα, με την πιθανότητα αδειοδότησης των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών ως συμβούλιο. Αν δεχτούμε το ότι θα πρέπει η ποιότητα του σήματος να ανέβει στους περιφερειακούς σταθμούς, και εδώ συμφωνώ απολύτως ότι η ποιότητα του σήματος δεν είναι τέτοια ανταγωνιστική της ποιότητας του σήματος των σταθμών εθνικής εμβέλειας, ξαφνικά από τους 92, αν θυμάμαι, σταθμούς περιφερειακούς που λειτουργούν τώρα, εμείς θα πρέπει να αδειοδοτήσουμε γύρω στους 50. Δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση να προχωρήσουμε στην αδειοδότηση 50 σταθμών, με κάποιες προϋποθέσεις βεβαίως. Οι προϋποθέσεις αυτές σχετίζονται τόσο με κάποιες τροπολογίες στην ισχύουσα νομοθεσία, όσο και με κάποιες ουσιαστικότερες τροπολογίες, τις οποίες δεν θα δίστασα να χαρακτηρίσω και ανατροπές, στις επιλογές που έχουν κάνει μια σειρά κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 30 χρόνια. Βεβαίως, και θα ήμουν ευτυχής αν είχα κάποια feedback από την δική σας πλευρά, γιατί άκουσα ότι υπάρχει ένα scoreboard, ας πούμε, για το πώς θα μπορούσε αντικειμενικά το Συμβούλιο να κρίνει σε ένα πιθανό beauty contest αντί για δημοπρασία τα κανάλια. Και το λέω αυτό γιατί έχει απασχολήσει το Συμβούλιο και παλιότερα, το απασχολεί σήμερα. Ξέρω ότι έχει απασχολήσει κατά καιρούς ακόμη και την κυβερνήσεις. Μπορεί να λάβει κανένας υπόψη του βεβαίως το τεκμήριο της εμπειρίας που μπορεί να έχει κάποιος. Όμως αυτό το τεκμήριο μπορεί να είναι απόλυτο. Αν αυτός ο κάποιος έχει μια ιστορία 30 χρόνων κατά τη διάρκεια των οποίων έχει συλληφθεί να παρανομεί τουλάχιστον 10 φορές ή 20 φορές να πάρει μπόνους για το ότι λειτουργούσε στραβά όλα αυτά τα χρόνια και παρέβαινε όποια διάταξη νόμου αισθανόταν ότι δεν τον βολεύει. Γι' αυτό είπα ότι αποχωρώ με περισσότερα ερωτήματα από αυτά που είχα όταν ξεκίνησε
αυτή η ημερίδα. Θεωρώ βεβαίως ότι οι μερίδες σαν και αυτή που οργανώθηκε έχουν να προσφέρουν πολλά και στην πολιτική ηγεσία και στις ανεξάρτητες αρχές, αλλά επιτρέψτε μου να πω και στις μεταξύ σας σχέσεις. Έχω ακούσει, δεν θυμάμαι τώρα, το έχω σημειώσει βεβαίως και μπορώ να βρω ποιος το είπε, αλλά μίλησε με πολύ ωραία λόγια για τον ρόλο των περιφερειακών σταθμών, για το τι πρέπει να κάνουν, το τι κάνουν, και ξέρω ότι αρκετοί από αυτούς έχουν αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο που περιεγράφει πολύ, με πολύ αδρούς χαρακτηρισμούς και με τους οποίους συμφωνώ. Όμως πόσοι από εσάς, πόσοι από τους περιφερειακούς σταθμούς ταιριάζουν στο μοντέλο που ανεπτύχθη εδώ? Όταν έχουμε παρατηρήσει περιπτώσεις περιφερειακών σταθμών και περιλαμβάνω και τους περιφερειακούς του κέντρου, έτσι, και της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, όταν έχουν ένα πρόγραμμα παραγωγής 3,5 ώρες το 24ωρο, το οποίο επαναλαμβάνουν μέσα στο 24ωρο, δηλαδή παίζουν θεωρητικά 7 ώρες πρόγραμμα και τα υπόλοιπα πουλάνε κατσαρόλες. Τι σχέση μπορεί να έχει αυτό το μοντέλο τηλεόρασης με το μοντέλο που πολύ ωραία περιεγράφει? Δεν θέλω να σας κουράσω τέτοια ώρα περισσότερο. Ελπίζω ότι θα έχουμε την δυνατότητα αρκετά πριν προχωρήσει το Συμβούλιο στην έκδοση οποιασδήποτε προκήρυξης για τις περιφερειακές άδειες να τα ξαναπούμε και να τα ξαναπούμε και να βρούμε κάποιους τρόπους να διορθώσουμε, να κάνουμε ιδανικό το τοπίο, ξεχάστε το. Εγώ είμαι απελπισμένος. Τουλάχιστον κάποιες από τις στρεβλώσεις που έχει να τις αντιμετωπίσουμε και να τις διορθώσουμε. Σας ευχαριστώ πάλι πολύ. Συναισθηματική ήταν η φόρτιση πριν από λίγο όταν ακούσαμε εδώ την απονομή πλακέτα σε μνήμη των 4 συναδέλφων μας. Πρέπει να σας πω ότι αυτοί οι συνάδελφοι ήταν μέχρι τελευταία στιγμή μαζί μας. Δεν είχαν εγκαταλείψει. Ήταν από την πρώτη στιγμή, είναι 30 χρόνια είμαστε μαζί και αγωνιζόμαστε με αυτούς. Και στο μυαλό γίνονται διάφοροι συνειρμοί. Πέρασαν 30 χρόνια στη μάχη αυτή και ήμασταν στο ίδιο ακριβώς σημείο. Πρώτο ερώτημα. Πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία? Η απάντηση είναι έλαντε, είναι η ερώτηση του εκατομμυρίου. Το οποίο δεν θα διεκδικήσω, ότι δεν έχω την απάντηση. Όπως δεν την έχει και κανείς άλλος. Τυπικός και ουσιαστικός αρμόδιο είναι το Εθνικό Συμβούλιο Τηλεόρασης, το οποίο μας τιμά σήμερα όχι μόνο με την παρουσία, αλλά και με την υπομονή του στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Και δεν έχουμε αντίρρηση ούτε με την καταβολή ενός εύλογου τιμήματος για την παροχή της άδειας. Ακόμα και γι' αυτό συμφωνούμε. Να δώσουμε και κάποια χρήματα έναντι της άδειας. Τρία πράγματα. Πρώτον, κέντρα εκπομπής, αυτά στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι αυτά που είναι σήμερα. Δεν πρόκειται να αλλάξουν παρά μόνο να γίνουν στοχευμένες παρεμβάσεις. Είναι οι συχνότητες για τις οποίες έχουμε τους περιορισμούς και ευτυχώς είμαστε καλά. Γιατί εμείς είμαστε οι τοπικές ΕΡΤ. Δεν είμαστε τα τοπικά αντένα, μέγα και οτιδήποτε άλλο. Είμαστε οι τοπικοί ΕΡΤ που είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε και στα Άγραφα και στην Κάριστο και στη Σκύρο. Μας βλέπουν, δεν μας βλέπουν, για να πούμε και την καλή είδηση και ό,τι συμβαίνει σε εκείνον τον τόπο. Όπως είναι υποχρεωμένοι οι δημόσιοι τηλεόρασκους να βλέπει αν θα έχει ανταπόδοση ή όχι. Θα έρχομαι σε ένα θέμα κύριο, το κυρίαρχο για μας, που είναι οι άδειες. Πρόκειται ασφαλώς για το κορυφαίο πρόβλημα που απασχολεί σήμερα την περιφερειακή τηλεόραση, καθώς συνδέεται με την ίδια την ύπαρξη και επιβίωσή μας. Το ίδιο όμως λέμε εδώ και 30 χρόνια. Σήμερα υπάρχει ένας νόμος, ο πρόσφατος, για τις άδειες. Πάντα υπήρχε νόμος για τις άδειες. Ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Και εμείς είμαστε εδώ ακόμα. Είμαστε στο ίδιο σημείο που ήταν οι εκλειπώντες και εμείς, πολλοί από εμάς, πριν από 30 χρόνια.
Ο έλεγχος που έχουμε υποστεί είναι ασφιχτικός σε επίπεδο φυσικών προσώπων. Και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, το λέω σε τρίτο χρόνο, ότι τελευταία και στην περιφέρεια έχουν εμφανιστεί κάποιες υπεράκτητες εταιρείες. Αυτό το φαινόμενο δεν υπήρχε. Είμαστε εμείς οι ίδιοι, προσωπικά, φυσικά πρόσωπα. Τελευταία εμφανίστηκαν και στην περιφέρεια υπεράκτητες εταιρείες. Δεν γνωρίζουμε το ποιοι είναι και πώς είναι. Είμαστε ήσυχοι. Δεν λέω πολλά. Η δική σας δικαστική περίοδος και η συμπεριφορά είναι για μας ύψιστη εγγύηση. Όπως και του κυρίου Αντιπροέδρου, κυρίου, ότι το βαρύ όνομα στη δημοσιογραφία, ο χρόνος και το ήθος, για μας είναι βασική εγγύηση λειτουργίας. Τι θέλουμε, δικαιοσύνη. Άκουσα τον κύριο Υπουργό να λέει εφαρμογή του άρθρου 15 του Συντάγματος. Ασφαλώς το εφαρμόζουμε όλοι μας και ελεγχόμαστε από το ΕΣΟΡΟΥ. Ξεχνάνε να πούνε όμως για το άρθρο 14 του Συντάγματος. Που λέει, τι λέει αυτό. Καταρχήν, οι δημοσιογράφοι παράγουν το αποτέλεσμα. Αυτό μας κρίνει ο κόσμος. Οι δημοσιογράφοι όμως πρέπει να ξέρετε, το έχω πει και παλαιότερα, ορίζονται από εμάς. Το κάνω σε προσωπικό. Εγώ ορίζω τον δημοσιογράφο, αρκεί να τον προσλάβω. Το άρθρο 14 του Συντάγματος, παράγραφος νομίζω 8, λέει και ένα άλλο σημείο που κανείς πολιτικός ποτέ δεν το είδε. Λέει ότι νόμος του κράτους καθορίζει τα προσόντα και τις προποθέσεις του δημοσιογράφου. Το κράτος τον ορίζει το δημοσιογράφο. Πώς ορίζει το μηχανικό, το γιατρό κτλ. Θέλει κάποια προσόντα, να μιλάει ελληνικά, να μην έχει ποινικό μητρό. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Δεν έγινε ποτέ γιατί τα συνδικάτα δεν άφησαν να πάει το πράγμα εκεί. Και όχι μόνο. Δεν έχει λάβει υπόψη η πολιτική ηγεσία την ποιότητα των εκπομπών μας. Δεν μπορεί εμείς να είμαστε στη μισή απόδοση ποιότητας από τα εθνικά κανάλια. Είναι θέματα και ελεύθερου ανταγωνισμού. Δεν το έχουμε διεκδικήσει τώρα γιατί δεν έχουμε και χρήματα νομικά να τρέξουμε στην Ευρώπη. Αλλά δεν γίνεται. Αυτό κάποια στιγμή θα έρθει. Και αν θα έρθει και θα πούμε διπλασία στην ποιότητα να φτάσουμε στο εθνικό κανάλι, τότε η DJ θα διπλασιάσει την αμοιβή της. Δεν ξέρω αν έχετε αντιληφθεί τελευταία ότι εμφανίζονται καινούργοι να μπουν στην αγορά. Κλεισμένα κανάλια 1,5 χρόνο, τα οποία έχει προφανώς έχει ενημερώσει την DJ το ΣΥΡΟΥ. Άρα λοιπόν τελειώνουν αυτοί, κλείνει. Μετά από 1,5 χρόνο εμφανίζεται. Τώρα πριν τις εκλογές θα το δείτε, θα εμφανίζονται πάλι κανάλια. Αυτά που έχουν κλείσει. Γιατί έχουν βρεθεί κάποιοι λεβέντες, πληρώνουν τα χρήματα, παίρνουν το κανάλι και το κάνουν είτε πολιτικό, είτε πουλάνε κατσαρόλες. Τώρα πλέον σας ζητούμε να λειτουργήσετε όχι με γνώμονα την πολιτική, στους πολιτικούς βέβαια, αφού για 30 χρόνια αυτή δεν κατάφερε να λύσει τα προβλήματά μας, αλλά να εφαρμόσετε τη λογική, την απλή λογική, με δικαιοσύνη. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα θέλαμε την προσοχή σας, γιατί ακολουθεί μια σημαντική στιγμή για την περιφερειακή τηλεόραση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας, μετά από εισήγηση του Προέδρου της Ένωσης, κυρίου Αντώνη Δημητρίου, έλαβε την ομόφωνη απόφαση να τιμήσει με την απονομή ειδικής τιμητικής πλακέτας ορισμένες ξεχωριστές προσωπικότητες του κλάδου που δεν βρίσκονται πια ανάμεσά μας και οι οποίες σημάδεψαν με το έργο, τη δράση και την προσφορά τους, το ξεκίνημα και την ιστορική διαδρομή της περιφερειακής τηλεόρασης. Στο πρόσωπό τους και στη μνήμη τους τιμώνται οι πρωτοπόροι και σκαπανοί της ενημερωτικής περιφερειακής τηλεόρασης που σε δύσκολους καιρούς, μέσα σε αχαρτογράφητες συνθήκες, με όραμα, μεράκι, ευαισθησία και σκληρή δουλειά, άνοιξαν το δρόμο και θεμελίωσαν την περιφερειακή τηλεόραση, δημιουργώντας τηλεοπτικούς σταθμούς στην περιφέρεια που διακρίθηκαν και εξακολουθούν να διακρίνονται, υπηρετώντας και υλοποιώντας το όραμα των ιδρυτών τους. Ξεκινάμε λοιπόν. Η Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας απονέμει τιμητική πλακέτα «Τιμή Σένεκεν» στη μνήμη της αείμνηστης Βίκης Παπαφιλίππου, ιδρύτριας του τηλεοπτικού σταθμού West Channel της Δυτικής Μακεδονίας. Την πλακέτα θα παραλάβει ο σύζυγος της τιμόμενης και νυν πρόεδρος του ομίλου, κύριος Νίκος Παπαφιλίππου. Για την απονομή παρακαλείται ο Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κύριος Λευτέρης Κρέτσος. Σύζυγος, δικηγόρος με αρκετούς συναδέλφους στο γραφείο της. Όταν ολοκλήρωσε
την προσπάθειά της την επαγγελματική, δόθηκε ψυχήτε και σώματι στο θέμα της περιφερειακής τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Ενθουσιαζότανε όταν άκουγε να εκφράζεται μέσω της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου ο απλός αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο οικοδόμος και πίστευε ακράδαντα ότι μέσω της τηλεόρασης μπορούσε να εκφραστεί και να πει και το παράπονο, αλλά βεβαίως και να διατυπώσει και το αίτημα και το δικαίωμα. Είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι είναι χρήσιμη η τηλεόραση της περιφέρειας. Εγώ θα προσέθετα ότι είναι και αναγκαία και μάλιστα και είναι υποχρέωση του κράτους για την ενημέρωση γενικότερα στον χώρο της περιφέρειας. Συγκινούμε ιδιαίτερα και ευχαριστώ και ιδιαίτερα τον Υπουργό αλλά και όλους σας για αυτή την απονομή της πλακέτας στη σύζυγο, την οποία την θυμούμαστε όλοι να δρά στον χώρο πλέον της περιφερειακής τηλεόρασης. Ευχαριστώ πολύ. Η Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας απονέμει τιμητική πλακέτα τιμή Σένεκεν στη μνήμη του αείμνηστου Γεωργίου Μπόκα, ιδρυτού του τηλεοπτικού σταθμού Αχελλώς TV της Δυτικής Ελλάδας. Την πλακέτα θα παραλάβει η συγγενής του εκλειπώντος, πρώην βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Ελένη Μακρύ Θεοδόρου. Για την απονομή παρακαλείται ο πρόεδρος της ΕΤΕΠ, κύριος Αντώνης Δημητρίου. Καλημέρα σε όλους. Θα ξαφνιάζεστε κάποιοι γιατί παραλαμβάνω αυτό το βραβείο. Με συνέδεε μια μακρόχρονη φιλία με τον Γιώργο τον Μπόκα και με την οικογένεια και είχα την τιμή να είναι και ο βαφτιστημιός του γιού μου. Ο κύριος Κώστας Μπόκας είναι καθοδόν, μου είπε να παραλάβω εγώ το βραβείο αντί εκείνου και θέλω να πω μόνο δύο λόγια. Ο Γιώργος ο Μπόκας ήταν ένας άνθρωπος της προσφοράς, των πολλών έργων και των λίγων λόγων. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στην ημερίδα. Η Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας απονέμει τιμητική πλακέτα τιμής Ένεκεν στη μνήμη του αείμνηστου Άγγελου Αντωνίου, ιδρυτού του τηλεοπτικού σταθμού Θεσσαλική Ραδιοφωνία Τηλεόραση TRT της Θεσσαλίας. Την πλακέτα θα παραλάβει η κόρη του τιμόμενου, κυρία Τέα Αντωνίου. Για την απονομή παρακαλείται ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κύριος Κώστας Μπακογιάννης. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους της οικογένειάς μας για την τιμή αυτή. Εύχομαι να πετύχετε τους στόχους της σημερινής ημερίδας και να συνεχίσετε το έργο της περιφερειακής τηλεόρασης που ξεκίνησε ο πατέρας μου πολλά χρόνια πριν ως πρωτοπόρος. Ευχαριστώ πολύ. Και τέλος, η Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας απονέμει τιμητική πλακέτα τιμής Ένεκεν στη μνήμη του αείμνηστου Βασιλείου Χειμωνίδη, ιδρυτού του τηλεοπτικού σταθμού Σταρ Κεντρικής Ελλάδας. Την πλακέτα θα παραλάβει ο Διευθύνων Σύμβουλος του Σταρ Κεντρικής Ελλάδας, κ. Γιώργος Σιμόπουλος. Για την απονομή παρακαλείται ο Δήμαρχος Λαμιαίων, κ. Νίκος Σταυρογιάννης. Εγώ θέλω να πω απλά ότι συνεχίζουμε το όραμα του Βασίλη Χειμωνίδη και το συνεχίζουμε γιατί η σύζυγός του Νίκη Χειμωνίδη είναι στο τιμόνι πλέον και συνεχίζει τα πάντα με μεγαλύτερο πάθος, μεγαλύτερη πίστη και μας δίνει το δικαίωμα να ονειρευόμαστε και να έχουμε τις καλύτερες εργασιακές συνθήκες και το καλύτερο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.